Καλώς ήρθες στο φτιάξ το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σου δείξω και να σου πω οδηγίες για το πώς θα πλέξεις το πιο γλυκό και τέλειο σχέδιο για την άνοιξη. Οι κύριες τεχνικές σου είναι τα μισά ποδαράκια και είναι πάρα πολύ απλά τα βήματα, το πώς θα πλέξουμε από σειρά σε σειρά και εννοείται εγώ θα στα πω όλα αναλυτικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, καλή διασκέδαση. Αυτό το κουβάρι που θα χρησιμοποιήσω εγώ για το πλέξιμο Twist Strick Garn από την Teddy, 50 γραμμάρια, 55 μέτρα για περίπου 1,5 ευρώ, 100% πολυεστερικό και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πως εξωτερικά περιβάλλεται το κουβάρι μας με σκούρα χρώματα, δηλαδή γκρι, μαύρο, αλλά είναι και άστρο που είναι φωτεινό, αλλά το εσωτερικό του κρύβει την έκπληξη, την πολύχρωμη, αυτές οι αποχρώσεις του πορτοκαλί, κίτρινου, κόκκινο, εξαιρετικό, μαγευτικό. Να πω σε σημείο αυτό ότι η ετικέτα συνιστά να πλέξουμε βελονάκι νούμερο 4,5. Θα δούμε τι θα πλέξουμε. Ωστόσο, θέλω να εστιάσω στα χρώματα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκρηξη θερμότητας που προβάλλει από το εσωτερικό του κουβαριού, πορτοκαλί, κίτρινο, κόκκινο. Πάρα πολύ όμορφο με αυτές τις μικρές ίνες να στολίζουν το επιμέρους νήμα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω τελικά με βελονάκι νούμερο 6. Θα κάνω αλυσίδες πολλαπλάσια του 3 συν 2 αλυσίδες για το ύψος. Επομένως πάω να πλέξω 12 αλυσίδες. Και πάμε να μετρήσουμε μαζί. Οπότε είναι 12 συν 2, 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 λοιπόν αλυσίδες, αυτή είναι η βάση μας και για το πλάτο νοσικά και κάνουμε 2 αλυσίδες επιπλέον για το ύψος. Εξαιρετικά! Λοιπόν, τώρα αφήνω τους πρώτους 2 πόντους για το ύψος που έκανα και μεταβαίνω στον 3ο πόντο που θα συναντήσω. Και εδώ πέρα θα κάνουμε το εδώ μισό ποδαράκι. Στον διπλανό πόντο πλέκω μισό ποδαράκι. Και για το μισό ποδαράκι παίρνω νήμα, μπαίνω στον πόντο, παίρνω νήμα, το φέρνω έξω 3 θηλιές. Παίρνω νήμα και το περνώ μέσα από τις 3 θηλιές. Και έχοντας πλέξει τον καθένα πόντο διαδοχικά μισό ποδαράκι, ολοκλήρωσα την πρώτη μου σειρά. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα για την εκκίνηση της δεύτερης σειράς, που θα κάνω 2 αλυσίδες για το ύψος. Θα αφήσω τον πρώτο πόντο, θα μεταβώ στον επόμενο πόντο για να πλέξω μισό ποδαράκι, μία αλυσίδα και στον ίδιο πόντο ένα δεύτερο ποδαράκι. Ορίστε λοιπόν. Μετά αφήνω 2 πόντους. Μεταβαίνω στον επόμενο πόντο που θα συναντήσω, πλέκω μισό ποδαράκι, μία αλυσίδα και μισό ποδαράκι στον ίδιο πόντο, εδώ πάνω στη ράχη του πλεκτού. Αφήνω 2 πόντους, μεταβαίνω στον επόμενο πόντο, πλέκω ένα μισό ποδαράκι, μία αλυσίδα και ένα μισό ποδαράκι στον ίδιο πόντο και δες το πως φαίνεται ήδη από τους πρώτους πόντους που έχουμε πλέξει, υπάρχει αυτή η όμορφη εναλλαγή. Αφήνω 2 πόντους, μεταβαίνω στον επόμενο και φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στο τέλος, δηλαδή πλέκω ποδαράκι, αλυσίδα και ένα δεύτερο μισό ποδαράκι. Και πρώτη σειρά, η δεύτερη βασικά σειρά ολοκληρώθηκε, αλλά είναι η πρώτη σειρά που εφαρμόζουμε το μοτίβο μας. 2 αλυσίδες για το ύψος γυρίζω και μπαίνω αυτή τη φορά κατευθείαν στον πρώτο πόντο. Αυτή η σειρά βασικά πλέκεται εξ ολοκλήρου με μισά ποδαράκια. Εδώ πέρα χρειάζεται λίγο να το ξεμπερδέψω. Ωραία. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα.
Και εδώ πέρα βρισκόμαστε χωρίς να πλέξουμε κάτι περισσότερο προς το σχέδιο, πλέκοντας μονάχα μισά ποδαράκια όπως κάναμε και στην πρώτη μας σειρά. 1, 2, 3, 4 πόντους έχουμε πλέξει στη δεύτερη σειρά με το διπλό μισό ποδαράκι, αλλά η τρίτη σειρά βλέπεις πλέχθηκε χωρίς κάποιο επιπλέον σχέδιο, ακριβώς όπως κάναμε και τη βάση μας. Και ολοκληρώνω τώρα και την τρίτη σειρά με το μισό ποδαράκι. 2 λυσίδες για το ύψος γυρίζω και σε αυτή τη σειρά θα υπάρξει η εναλλαγή όπου θα πλέξουμε το σχέδιό μας, δηλαδή αφήνω τον ένα πόντο, μεταβαίνω στον επόμενο για να πλέξω μισό ποδαράκι, αλυσίδα και μισό ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Αφήνω 2 πόντους, μεταβαίνω στον επόμενο και πλέκω μισό ποδαράκι, αλυσίδα, μισό ποδαράκι και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Δηλαδή πριν από κάθε πακετάκι αφήνουμε 2 πόντους και κάνουμε μισό ποδαράκι, αλυσίδα, μισό ποδαράκι. Εξαιρετικά! Και να το λοιπόν το σχέδιό μας στην τέταρτη σειρά μέχρι στιγμής και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια εναλλαγή από σειρά σε σειρά. Και συνέχισα εγώ λοιπόν να πλέκω και πέρα από την εναλλαγή στο σχέδιο μπορείς να δεις και την εναλλαγή στα χρώματα, η οποία είναι εντυπωσιακή και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα, είναι ότι πρέπει για την εποχή αυτή. Και εννοείται πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι και το σχέδιο που υπάρχει ένα αλλάξ από σειρά σε σειρά η αλλαγή στο σχέδιο, δηλαδή μία σειρά είναι μονάχα με μισό ποδαράκια και η επόμενη σειρά έχει το σχέδιο με το πακετάκι με μισό ποδαράκι, λυσίδα, μισό ποδαράκι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ελπίζω να το βρήκες και εσύ εξίσου ενδιαφέρον και να το εφαρμόσεις, φιλάκια μου.